Χαριλάου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τώρα υπογράψατε με τον ΟΑΗ για 4 μήνες. Γιατί για 4 μήνες? Κοιτάξτε να δείτε, είχε ξεκινήσει ένας έντονος διάλογος στο τελευταίο διάστημα όσον αφορά την υπογραφή νέας σύμβασης για υπηρεσίες που παρέχουμε εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας. Προέκυπταν αρκετά σοβαρά οικονομικά ζητήματα και διαφωνίες περί τούτου, και για να μην αφαιθεί το σύστημα υγείας χωρίς των συνολικών αριθμών των παρόχων, ο οργανισμός έκρινε για το καλό των ίδιων των ασθενών να υπογράψει μια σύμβαση 4 μηνών, δηλαδή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, και παράλληλα να συσταθεί μια ομάδα εργασίας η οποία να επεξεργαστεί όλα αυτά τα δεδομένα για να καταλήξουμε στην αποζημίωση την οποία θα παίρνει ο οργανισμός για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος που προσφέρονται σήμερα εντός του ΓΕΣΥ. Οι 4 μήνες δηλαδή συμφωνία είναι βάσει στα οικονομικά δεδομένα που ξέρατε μέχρι τώρα, ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις για αυτούς τους 4? Σίγουρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, και εδώ ήταν οι διαφορές οι μεγάλες οι οποίες όθησαν τον οργανισμό να υπογράψει μόνο για 4 μήνες προσωρινή σύμβαση με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Να έχουμε υπόψη ότι όλα τα οικονομικά ζητήματα τυχάνουν εντελεχής έρευνας, λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί έχουν να κάνουν με την οικονομική ευρωστία του οργανισμού, την οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού, και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε προβλήσει αυτήν την ενέργεια. Και θέλετε περισσότερα, δηλαδή πόσο περισσότερα χρήματα θέλετε? Δεν είναι θέμα να δοθούν περισσότερα. Αλλά τι? Είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος οι οποίες προσφέρονται να αποζημιώνονται από αυτούς που πρέπει να αποζημιώνονται. Και πρέπει να καθοριστεί το ποσό αυτών, το οποίο είναι αρκετά εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Αρκετά εκατομμύρια. Και αυτοί οι 4 μήνες είναι ικανοί να λύσουν το πρόβλημα των εκατομμυρίων? Θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το διάστημα θα μπορέσει η ομάδα εργασίας να καταλήξει βάσει στοιχείων, βάσει οικονομικών καταστάσεων, ούτως ώστε στο τέλος της ημέρας ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας να μπορεί να αποδώσει την αποζημίωση που αναλογεί στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Μάλιστα, γιατί ο ιδιωτικός τομέας τα βρήκαν και ήταν και χαρούμενοι και ευχαριστημένοι, φαντάζομαι. Εντάξει, δεν το λένε, έχουν ένα τρόπο να το βγάζουν προς τα έξω. Φαντάζομαι, εσείς λέτε ξεκάθαρα ότι θέλετε περισσότερα. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι θέλουμε να μιλούμαστε για όσα προσφέρουμε. Και αυτό θα το επιδείχετε, θεωρείτε, υπόψη τους επόμενους 4 μήνες. Ακριβώς. Η προσπάθεια είναι μέσα στους επόμενους μήνες να υπάρχει μια θετική κατάληξη για όλες εκείνες τις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται, παραδείγματος χάρη, υπηρεσίες σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Είναι Μάλιστα. θέμα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Συνεπώς, στο ΓΕΣΥ θα έχουμε και κρατικά νοσοκομεία μέχρι τον Δεκέμβρη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει 1η του Γενάρη. Και εύχομαι να τα βρείτε. Δεν μπορεί να υπάρξει ΓΕΣΥ, κύριε Κυριάκου, χωρίς τα δημοσία νοσηλευτήρια. Ακριβώς. Γι' αυτό, ναι, είναι δηλαδή πρέπει να το αντιληφθείτε. Αυτό το πράγμα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας, ότι η ραχοχαλιά του Γενικού Συστήματος Υγείας, όσον και αν δεν θέλουν κάποιοι να το παραδεχτούν, είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια. Και το έχουμε αποδείξει με την αντιμετώπιση της πανδημίας, άλλων υγειονομικών κρίσεων, αλλά και στο ότι είμαστε ο μοναδικός φορέας ο οποίος περιθάλπει όλους τους χρόνους ασθενείς, όλους τους ηλικιωμένους, όλα τα μη προσοδοφόρα, πώς να το πω, DRG, συγγενείς ομάδων διαγνώσεων, όπου κανένας άλλος δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν υπηρεσίες ακριβώς που μόνο εσείς έχετε. Περιμένουμε να δούμε πού θα τα βρείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου. Καλά. Καλή συνέχεια.